Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, εύχομαι. Αληθώς ο κύριος, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσένο, αντεύχομαι. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με το εξής. Βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει μια περιοδία σε όλα τα Υπουργεία. Φαντάζομαι ότι θα έρθει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ερώτημα λοιπόν, τι έχει να δείξει ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν θα κάνει ταμείο την ώρα που θα έρθει ο Πρωθυπουργός? Νομίζω ότι με 9% ανάπτυξη το 2021, με το μεγαλύτερο ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων εδώ και 18 χρόνια, αλλά και με μια σειρά θεσμικών μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η δημοσιοποίηση των ονομάτων εταιριών, τα πρόσωπα που έχουμε βάλει, η δημιουργία της ΔΜΕΑ που κάνει τους ελέγχους και τα λοιπά, όλα αυτά νομίζω είναι μετρήσιμα έργα, δεν είναι? Και φυσικά η απορρόφηση στο ΕΣΠΑ που είναι η Ελλάδα, την πήραμε σε 19 θέση και είναι πρώτη σταθερά. Αυτά αφορούν βεβαίως αυτά που έχουν γίνει. Αυτά που έρχονται, και θέλω να ρωτήσω το εξής για να είμαστε απολύτως σαφείς. Υπάρχει κίνδυνος αυτό το οποίο βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη, αυτό το οποίο βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης, αλλά κυρίως η Ευρώπη, η κλιμάκωση στην Ουκρανία να απομακρύνει την ανάκαμψη? Βλέπουμε ακόμα και σε ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία οι προβλέψεις να πηγαίνουν συνεχώς χαμηλότερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι καλό πράγμα για την οικονομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια καραντίνα όπως φαίνεται στην Κίνα, που κρατάει ήδη ένα μήνα και με απροσδιόριστη λήξη. Αυτό, να ξέρετε, θα επηρεάσει πάρα πολύ την εφοδιαστική αλυσίδα, την παγκόσμια, και θα φέρει πληθωριστικές πιέσεις εκ νέου και θα φέρει ελλείψεις. Λοιπόν, περιγράφεται ένα μείγμα, το λέτε πάντοτε χωρίς περιστροφές, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, λέτε την αλήθεια, λέτε δηλαδή... Μα δεν μπορώ να πω ψέματα στον κόσμο. Έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία που έχει να δει ο πλανήτης δεκαετίες, και έχουμε, επαναλαμβάνω, λόγω του COVID, με τις καραντίνες στην Κίνα, για να καταλάβει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή έξω από το λιμάνι της Σανγκάης έχουν εγκλωβιστεί κάποιες χιλιάδες πλοία. Τα πλοία αυτά πληρώνονται με την ημέρα. Άρα τα προϊόντα που θα μεταφέρουν, όταν καταφέρουν και απεγκλωβιστούν, στο κόστος τους θα έχουν βάλει και όλες τις μέρες αναμονής. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό τι σας λέω. Με λίγα λόγια, λέτε ότι όσα προϊόντα φτάσουν, όποτε φτάσουν, δηλαδή. Όταν μιλάμε Κίνα, μιλάμε για το 30% του παγκοσμίου εμπορίου. Δεν μιλάμε για μια, ας πούμε, δευτερεύουσα αγορά. Μιλάμε για ένα χώρο, το λιμάνι της Σανγκάης, που προμηθεύει με αγαθά το σύνολο του πλανήτη. Και πολλά από αυτά περνάνε από το λιμάνι του Πειραιά. Επηρεάζει και την κίνηση στον Πειραιά πολύ. Ωραία. Ερώτημα λοιπόν. Με δεδομένο λοιπόν ότι η κλιμάκωση στην Ουκρανία δημιουργεί προβληματισμό, με δεδομένο ότι οι προβλέψεις οι διεθνείς σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και δραματικές, υπάρχει ένα ερώτημα. Επειδή ακούω την κυβέρνηση να λέει ότι το ζητούμενο πάντοτε είναι η σταθερότητα. Απ' την άλλη όμως δεν βλέπω και να υπάρχει εικόνα για το πότε θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει μια πρόβλεψη που να λέει ότι θα τελειώσει το 2022, θα τελειώσει το 2023 και ούτω καθεξής. Είναι στις σκέψεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της σταθερότητας πάντοτε, το θέμα των εκλογών? Δηλαδή μήπως θα έπρεπε να μπει γρηγορότερα αυτή η διαδικασία? Η συζήτηση είναι κουραστική αυτή. Έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός 100 φορές. Οι εκλογές θα γίνουν το 2023. Δεν υπάρχει λόγο να επαναρχόμαστε το ζήτημα. Δεν είναι οι εκλογές αυτό το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, ούτε τα προβλήματα που αναφέρουμε οφείλονται στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση παρούσα καλείται να διαχειριστεί πρωτοφανείς παγκόσμιες κρίσεις. Πρωτοφανής. Είναι η πιο ταραγμένη παγκόσμια περίοδος από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς συζήτηση. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση που μπορεί να συγκριθεί, δηλαδή, πλην του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Άρα αυτή τη στιγμή, όταν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει παγκοσμίως, αντιλαμβάνεσαι ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να κρατήσει τη χώρα όρθια και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνει υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο φαίνεται, πέρα από το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κρατάει την κυριαρχία και ο Πρωθυπουργός, φαίνεται μια μεγάλη αγωνία του κόσμου για το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το οποίο προβληματίζει τον κόσμο. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι, αν και στο κομμάτι του πληθωρισμού στην αγορά έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό να ελέγξουμε την πληθωριστική έκρηξη, και νομίζω τα μέτρα που έχουμε λάβει από την Υπουργία να τους έχουν παίξει ρόλο σε αυτό. Είδατε ότι το
ασφαλινό τραπέζι γεννήθηκε πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Εξαιρετικά χαμηλότερα. Και κάναμε ελέγχους, κάναμε ελέγχους αγωγές, κάναμε τα πάντα. Αλλά στο ρεύμα αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολη άσκηση. Δεν ρίχνουν ευθύνες στον συνάδελφό μου. Λέω ότι είναι μια πολύ πιο δύσκολη άσκηση και εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές απόλυτα. Αυτό όμως δεν σας προβληματίζει, δεν προβληματίζει το γεγονός ότι εάν συνεχιστεί μπορεί να δημιουργήσει άλλες συνθήκες και άλλα δεδομένα στην ελληνική κοινωνία? Ασφαλώς. Και ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ, είδαμε και το είδαμε και εύγλωτα στις εκλογές της Γαλλίας, όπου υπήρξε μια επικράτηση του κ. Μακρόν, αλλά με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν ως πύρια νίκη, και απ' την άλλη είδαμε στο πρόσωπο της κ. Λεπέν τους αναλυτές να λένε ότι ανεβαίνουν πάλι τα κινήματα του λαϊκισμού. Τροφοδοτείται από όλη αυτή η διαδικασία. Η νίκη του Προέδρου Μακρόν ήταν μια κανονική και καθαρή νίκη. 98% δεν είναι πύριος νίκη, είναι μια μεγάλη νίκη. Τώρα, ότι ανέβηκε η Λεπέν, δηλαδή η αντιπολίτευση, σε ένα δίπολο 2, εντάξει, δεν είναι δύσκολο να πιάσει ένα 40% όπως η Λεπέν. Δεν τη ψήφισαν Λεπέν όλοι αυτοί. Δεν θέλανε να ψήφισαν τον Μακρόν περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, αλλά επαναλαμβάνω, μια μεγάλη νίκη. Ότι υπάρχει κίνδυνος η έκρηξη στην ενέργεια και η έκρηξη στον πληθωρισμό να αποσταθεροποιείται τη δημοκρατία στη Δύση, ασφαλώς και υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, εάν αυτός ο κίνδυνος είναι και ένας κίνδυνος τον οποίο τον βλέπετε και στη χώρα μας. Δηλαδή. Φυσικά και η χώρα μας έχει τέτοιο κίνδυνο. Γιατί να μην έχει, τι είναι η χώρα μας, ξεχωρίζει από τους άλλους. Προφανώς έχουμε ένα καλό εμείς σε σχέση με τους άλλους. Έχουμε περάσει πολύ πρόσφατα από την κρίση του λαϊκισμού και πιστεύω είναι, αυτό λειτουργεί εν μέρει αποτρεπτικά. Δηλαδή θυμάται ο ψηφοφόρος ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Εγώ θυμάμαι ακόμα στα αυτιά μου το 14 μας λέγανε συσάχθια, διαγραφή χρεών, κατάσταση μνημονίου με ένα άρθρο, τα θυμάστε αυτά. Και μετά πέρασαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, που ήταν οι πρώτες κατασχέσεις που έχουν πέρασει ποτέ. Και πιο μνημονιακοί. Θέλω να πω λέει, ότι ο κόμμος εδώ πέρα έχει, πιστεύω, ένα βαθμό εμβολίου από το λαϊκισμό. Εννοείται ότι είμαστε προστατευμένοι 100%. Εννοείται δηλαδή ότι υπάρχει ανοσία από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με λίγα λόγια λέτε ότι το δίλημα θα είναι. Το δίλημα θα είναι να μην βγει. Πρόσφατα έχει πάρει πείρα του λαϊκισμού και γι' αυτό θα είναι πολύ πιο διστακτικό να παρασυρθεί. Ότι όμως η κρίση, ειδικά στην ενέργεια, μας βλάπτει πολιτικά πάρα πολύ. Θα μου ψεύσει αν δεν το έλεγα. Προφανώς μας βλάπτει. Ο κόμμος δεν ενδιαφέρει και τόσο πολύ αν ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία και μπρο. Έχει πάρει το φυσικό αέριο 15 φορές πάνω, το ενδιαφέρει τι πληρώνει στο ρεύμα του. Άρα το δίλημα όταν γίνουν οι εκλογές θα είναι ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην βγει ο λαϊκιστής Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης οφείλει να διεκδικήσει θετική ψήφο. Η κυβέρνηση αυτή έχει να παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα, πραγματικά επιτεύγματα. Και είμαι πολύ περήφανος γιατί όπου ταξιδεύω στο εξωτερικό η εικόνα από έξω για την Ελλάδα είναι καταπληκτική. Οι έξω βλέπουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο αυτά τα 3 χρόνια και είναι εντυπωσιασμένη ότι έχει πετύχει αυτή την πρόοδο υπό αυτές τις συνθήκες. Άρα ο Μητσοτάκης δεν έχει λόγο να πάει να πει ψηφίσμα για μη Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης θα πάει να πει ως πρωθυπουργός έχω κάνει αυτά και είναι πολλά. Τώρα ότι επαναλαμβάνω η κρίση αυτή η πληθωριστική δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους λαϊκισμού. Άλλωστε εμείς, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το κυριότερο επιχείρημά του για να πείσει την Ευρώπη να πάρει δραστικά μέτρα για την αύξηση του κόστου ενέργειας είναι αυτός ο κίνδυνος του λαϊκισμού, που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ωραία. Είναι λοιπόν η ώρα, εάν δεν πάρει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε ότι με αυτό που ακολουθεί, με την τακτική που ακολουθεί η Ρωσία σε σχέση με την προμήθεια και την πληρωμή των συμβολέων σε ρούβλια, επί της ουσίας μετατρέπει το φυσικό αέριο σε όπλο. Και πιέζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων βλέπουν δεν έχουν μια κοινή στάση. Είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης να πάρθουν μέτρα εκτός ευρωπαϊκής ομπρέλας, δηλαδή να πάρθουν μέτρα εθνικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός καθαρά και ξάστερα στο φόρουμ των αδελφών: εμείς διεκδικούμε ευρωπαϊκή λύση. Εάν αυτή δεν έρθει, οφείλουμε να βρούμε τρόπο να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από το ρεύμα και τους λογαριασμούς του. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Η κυβέρνηση φοβάται ένα κλείσιμο της ροής φυσικού αερίου προς τη χώρα από τη Ρωσία? Δεν θα υπάρξει. Και αν αυτό συμβεί, πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες μας? Πρώτα απ' όλα δεν θα υπάρξει. Γιατί το λέτε ότι θα υπάρξει? Γιατί τα μέτρα που θα λάβουμε θα είναι έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ενεργειακή μας επάρκεια.
Αλλά σας λέω και επί της ουσίας, η Ελλάδα, ακόμα και αν υπήρχε τέτοιο κλείσιμο της τρόφιγγας, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τις περισσότερες χώρες της γειτονιάς μας. Η εξάρτηση με το ρωσικό φυσικό αέριο υπάρχει, αλλά δεν είναι στα ύψη που είναι για την Πολωνία, για τη Γερμανία, για αυτές τις χώρες που πραγματικά αν κλείσει κάνουν δεν θα έχουν ρεύμα σχεδόν. Λοιπόν, ένα ερώτημα που φαντάζομαι σας απασχολεί και εσάς είναι αν η ρωσο-ουκρανική κρίση και η ενεργειακή κρίση επηρεάζει τις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, αν υπάρχει κύμα ανάσχεσης λόγω αυτής της κρίσης. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς όχι. Αντιθέτως, το κομμάτι κυρίως των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, οι οποίες καταλαβαίνετε τώρα γίνονται εξαιρετικά πιο πολύτιμες, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ροή από πριν. Η Ελλάδα πιστεύω ότι φέτος θα έχει ρεκόρ. Ρεκόρ στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μην έρθει μια καινούργια μεγάλη ξένη εταιρεία στο γραφείο μου για αυτόν τον λόγο. Και ήδη έχουν δρομολογηθεί πολύ μεγάλα project και είναι διαδικασία να δρομολογηθούν πολλά ακόμα. Επίσης, η πολύ καλή πορεία του ελληνικού τουρισμού για το 2022, που νομίζω ότι θα είναι μια χρονιά παρά τον πόλεμο, παρά τον πληθωρισμό, απίστευτα καλή, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες επενδύσεις και στον τουρισμό και στο real estate. Και φυσικά προχωράνε με μεγάλη ορμή όλες οι επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, όπως Microsoft, πρόσφατα πέρασε την ασιατικές επενδύσεις, και όλες οι άλλες που ακολουθούν, Amazon Web Services πάει πάρα πολύ καλά, Meta, Facebook και άλλες μεγάλες επενδύσεις που έρχονται. Εσείς βρεθήκατε στο Σαουδαραβικό Φόρουμ πριν από ένα μήνα, στο τέλος Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται και ο πρίγκιπας Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα. Τι περιμένουμε? Έχετε συνοδευόμενος από μεγάλη επιστημονική. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη? Είναι μια εθιμοτυπική επίσκεψη? Όχι, έχουμε βάλει μπρος πολύ μεγάλες επενδύσεις και από το ίδιο το κράτος Σαουδικής Αραβίας με τα φαν του, λέω, τα κρατικά στην Ελλάδα, αλλά και από ιδιωτικές επιχειρήσεις σαουδαραβικές στην Ελλάδα. Το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία πήγε εξαιρετικά καλά για τις επενδύσεις. Όχι καλά, εξαιρετικά καλά. Είχαμε μαζί μας περίπου 65 εταιρείες που κάνανε επιτόπου συμφωνίες. Ενώ εταιρείες στην Ελλάδα που κάνανε επιτόπου συμφωνίες με εταιρείες στη Σαουδική Αραβία, και το ίδιο καλά πηγαίνουν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα έχουμε πάλι επίσκεψη. Θα συνοδεύσω τον Πρωθυπουργό στις 8 και 9 Μαΐου. Το πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, το πλαίσιο το επενδυτικό είναι πλέον διαφορετικό? Γιατί είδαμε και στο παρελθόν, σε προηγούμενα χρόνια, να υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εσείς λέτε να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ σε επενδύσεις εν μέσα αυτού κλίματος και να μην έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες? Μάλιστα, θα το δούμε στην πράξη. Αυτά βλέπουν οι επενδυτές, κύριε Τζένο, και έρχονται. Αυτά βλέπουν και έρχονται. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή με ρωτάτε συνέχεια, εγώ εντυπωσιάζομαι αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε τώρα τις τελευταίες δύο μέρες με τι έχουν ασχοληθεί. Εδώ ο κόμμας καίγεται. Καίγεται, κυριολεξία. Ο πλανήτης φλέγεται. Πρώτο θέμα από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Κάρολο. Αλήθεια, αλλάζετε πολιτιακό, φέρνετε δηλαδή νέο πολιτιακό. Μιλάμε για κωμωδία. Δηλαδή αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, αυτό είναι κωμωδία. Εδώ θα σοβαρά πιστεύει κάποιος ότι πήγε ο Μητσοτάκης στο Ηνωμένο Βασίλειο να δει τον πρίγκιπα της Ουαλίας για να φέρει πίσω τον βασιλιά Κωνσταντίνο ή τους πρίγκιπες. Δηλαδή αυτά για να τα λες. Δηλαδή, εγώ πραγματικά τα βλέπω και λέω μάλλον κάποια πλάκα, είναι κάποιο χιούμορ, ας πούμε, μπορώ να λέω σοβαρά. Ή χθες αυτό που έγινε με το Βαξεβάνη, το οποίο ήταν ομολογώ πολύ σπαρταριστό. Ανεβάζει ένα στο Twitter ένα βίντεο όπου γράφει, έχει μια αυτοκινητοβομπή εκεί με 25 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, και γράφει να το βίντεο από την συνοδεία του Γεωργιάδη στην Ελλούδα της Κρήτης. Το παίρνει και λέει, μας θέλει και γράφει, ζήλευσε, λέει, την αυτοκινητοβομπή αυτή ο πρόεδρος Biden, για να πει πόσο υπερβολική ήταν η συνοδεία που δείχνει εγώ στην Κρήτη. Αντάξει, μέχρι εκεί το ανέβασα, σου δεν βάργες. Το παίρνει ο Βαξεβάνης, και το κάνει πρώτο θέμα στο ντοκουμέντο και στους λογαριασμούς του. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι κάνει κάποιο χιούμορ, διότι αν έβλεπε το βίντεο, προφανές ότι το βίντεο αυτό δεν μπορούσε να την Ελλάδα, διότι είχε τα αυτοκίνητα κίτρινες πινακίδες και οδηγούσαν στην αριστερή λωρίδα. Στην Κρήτη, από ό,τι θυμάμαι, ακόμα οδηγούν στη δεξιά. Λοιπόν, το κομμάτι έδωσε στην αρχή μια χιουμοριστική απάντηση στον Βαξεβάνη, νομίζω ότι εκεί θα λήξει ως κάτι αστείο. Συνέχισε ο Βαξεβάνης. Και όχι, πες και σε πιάσαμε στα μπράσα και αυτή η αυτοκινητοπομπή σου και δεν τρέπεσαι και πώς θα λεφτάξει όλους τους προλογούμενους. Όταν κάνω καλό, πούμε, μεγάλο ερευνητά τη Μεσογάλη, δεν βλέπει τον κίνητο σπινά και δεν στην αριστερή λωρίδα. Εκτογνωρίτη, τι ήταν έω τίποτα, δεν απάντησε. Η καζούρα στο διαδίκτυο επικών διαστάσεων. Επικών. Γιατί ήταν τόσο οφθαλμοφανές που είναι, πώς πω, είναι αστείο. Λοιπόν, και σκέφτομαι μετά, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, το Βαξεβάνης είναι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι,
Στα σοβαρά νομίζω ότι θα πλήξει την κυβέρνηση με τον Κάρολο και την αυτοκινητοποίηση. Κάνω εδώ μια παρένθεση που δεν σα το είπα. Θα το πιο αστείο απ' όλα. Το αρχικό του είτε λέγε ζήλευσε, λέει, την αυτοκινητοποίηση ο Biden. Όπως θα με δείξει στην πορεία, το βρήκα το βίντεο εκεί στο Twitter, τα τσακάλια. Ήταν πράγματι του Biden η αυτοκινητοποίηση αυτή που έφευγε από την Κορνουάλη του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεγαλεία, κύριε Υπουργέ. Μεγαλία, δηλαδή ο Biden ζήλευσε. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Την αυτοκινητοποίηση του Biden. Πάσοντας αυτό, λέω τώρα, εδώ έχουμε ακρίβεια, πληθωρισμό, παγκόσμια ανησυχία, πόλεμο, καραντίνες. Ωραία, και ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με αυτά. Άρη, έλεος. Τα παιδιά, αξιωματική αντιπολίτευση είστε. Δεν είναι σοβαρό πράγμα. Δεν είναι. Σας τίμησε ο λαός να είστε αξιωματική αντιπολίτευση της Ελλάδος. Δεν είναι μικρό πράγμα, είναι μεγάλο. Αυτό σας κάνει να αισιοδοξείτε, δηλαδή, ότι επειδή ασχολείται με αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θα ψηφιστεί ο κόμμα από το λαό. Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση προκοπής. Στο δημοκρατικό σύστημα είναι καλό η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι σοβαρή και είναι καλό να υπάρχει κυβερνητική εναλλακτική. Εμένα μου αρέσει η δημοκρατία κοινοβουλευτική πολύ και μου αρέσει το πώς λειτουργεί. Πιστεύω πραγματικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί πλέον κυβερνητική εναλλακτική. Διότι με αυτά που κάνει και να ήταν κάποιος εκνευρισμένος με το ρεύμα ή ξέρω εγώ με όσα συμβαίνουν με το Μητσοτάκη, μόλις θα βλέπει αυτά καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει επιλογή. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσω κάποια πράγματα που με ρωτάνε οι ακροατές. Μου λένε κάποιοι τι γίνεται με τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Και αν δεν κάνω λάθος, αύριο είναι να συζητηθεί στο Μαξίμου το σχέδιο νόμου της διάσωσης των ναυπηγείων. Έχουμε προχωρήσει, είμαστε σε επαφή με τον επενδυτή και την DFC, την Αμερικάνικη Τράπεζα που θα υποστηρίξει το project. Είμαστε στη διαδικασία της συγγραφής του σχεδίου νόμου. Προχωράει το σχέδιο για τη δημιουργία ενός νόμου πια. Και επίσης έχουμε κάνει και τις πρώτες συζητήσεις με την Τίτσικο. Ένα άλλο ερώτημα που μου θέτουν είναι πότε θα εγκριθούν τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ. Έχουμε φτάσει Μάιο, του δεύτερου. Τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ δεν είναι από μάφια. Εμείς θα έχουμε στείλει προπολού τα προγράμματα στην Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι που πήραμε την έγκριση την επί της αρχής και είμαστε πρώτοι που έχουμε στείλει τα προγράμματα στις Βρυξέλλες. Τι καθυστερεί, γιατί καθυστερούν από τις Βρυξέλλες? Διότι εκεί έχουν κάποια δικά τους εσωτερικά ζητήματα και αυτό που μας είχαν υποσχεθεί θα το έχουν έτοιμο μέχρι το Μάρτιο, θα μεταθέσει για Ιούνιο. Δεν έχει εκκρεμότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης εδώ. Έχουμε ήδη τελειώσει ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Αλλά εντάξει, έχουν και αυτοί τις δικές τους γραφειοκρατίες. Πάλι θα είμαστε πρώτοι από όλους. Δεν υπάρχει ζήτημα. Χθες μου μιλάμε για να καταλάβετε, μόνο άλλη μια χώρα έχει πάρει έγκριση. Αυτό που πήραμε εμείς πέρσι το καλοκαίρι το έχει πετύχει μέσα σε άλλη μια χώρα μόνο. Είμαστε πολύ μπροστά από όλους άλλους και θα μπουν τα χρήματα, πιστεύω, θα αναρρέουν μέσα στο καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ, κύριε, θέλω να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι.